Μπορεί στην υπόλοιπη Ευρώπη οι τιμές των τροφίμων να ακολουθούν καθοδική πορεία, όχι όμως και στην Ελλάδα, όπου επιδεικνύουν σημαντική αντίσταση επιβαρύνοντας όλο ένα και περισσότερο τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Συνεχίζουμε με τη λιτότητα, οπωσδήποτε με τη λιτότητα, να δούμε πού θα πάει. Ανεβαίνουν όλα. Τι να πω. Απλώς μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Εφόσον τα πράγματα είναι βάση του πετρελαίου, από εκεί ξεκινάνε όλα από την εισαγωγή. Διότι εφόσον ανεβαίνει το πετρέλαιο, φυσικά είναι η πρώτη ύλη και τα πράγματα πηγαίνουν βασικά μετά στην ανατίμηση. Γιατί είναι, πώς να το πω, δηλαδή, είναι συναφή αυτά. Είναι συναφή αυτά τα προϊόντα, βάση του πετρελαίου και τα προϊόντα, τα υπόλοιπα, θα έχουν μια αύξηση περισσότερο, πιστεύω. Όλα απάνω στα ύψη πάνε. Οι μισθοί κάτω, απάνω τα τρόφιμα, τα πάντα, ό,τι, όπου και να πας. Στις σταθερά υψηλές τιμές των τροφίμων οφείλεται κατά κύριο λόγο το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε υψηλότερα επίπεδα τον Ιούλιο σε σύγκριση με τον Ιούνιο, μετά μια καθοδική πορεία 9 μηνών. Τα τυριά και τα φρούτα, προϊόντα που διαθέτει σε αυθονία η χώρα μας, μοιάζουν πλέον με είδη πολυτελείας. Τα αυγά τα πληρώνουμε μάλλον σαν να είναι χρυσά, ενώ σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με πέρυσι είναι οι τιμές σε χοιρινό και μοσχάρι. Τα κρέατα τώρα ανεβήκαν πολύ. Ανέβηκαν τα πάντα. Τα βασικά της διατροφής μας ενοχή. Απανωτές έχουμε, τους λογαριασμούς να πληρώνουμε απανωτά και οπωσδήποτε δυσκολευόμαστε. Το περισσότερο είναι τα διατροφής. Μια οικογένεια με, τώρα που έχει 3-4 παιδιά, είναι φυσικό, ας πούμε, όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, έχει περισσότερα προβλήματα. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Πιο πολύ τα βασικά σε προβληματίζει το σούπερ μάρκετ, γιατί σου τρώει κάθε μέρα από το εισόδημά σου παρά κάποια άλλα έξτρα. Οι πολίτες έχουν περιέλθει σε απόγνωση. Τα οριστικά στοιχεία της Eurostat για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες ώρες, τα οποία δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις που είχε ανακοινώσει η υπηρεσία στα τέλη Ιουλίου, έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό ακριβώς. Σύμφωνα λοιπόν με τη Eurostat, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα διαμορφώθηκε τον Ιούλιο σε 3,5% έναντι 2,8% τον Ιούνιο, έχοντας τον έκτο χαμηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέλλον μοιάζει να διαγράφεται δυσίωνο και η λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης επιτακτική. Θέλουν να αυξήσουν οι συνταξιπούντες. Μας τα έχουν κόψει. Τα δικά μας τα λεφτά μας τα κόψανε. Εγώ έπαιρνα άλλα λεφτά και τώρα παίρνουμε άλλα λεφτά. Μας κοροϊδεύουν. Οι καταναλωτές ζητούν μείωση των τιμών και ως τότε ελέγχου στην αγορά. Πιστεύω ναι, ένας έλεγχος να γίνεται. Πιο αυστηρός έλεγχος. Και σε ελπίσουμε ότι θα πάμε καλά. Έλεγχοι, διότι από την τιμή του παραγωγού μέχρι να φτάσει στο ράφι μεσολαβούν διάφοροι. Οπότε το κυριότερο είναι εκεί πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, διότι οι μεσάζοντες χτυπάνε πολύ τις τιμές. Φεύγει πολύ χαμηλά από την τιμή του παραγωγού, την παίρνει ο μεσάζον, εκεί ανεβαίνει περισσότερο, φτάνει στο ράφι του καταναλωτή μετά πολύ ψηλά. Πρέπει να γίνει εκεί, πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε έλεγχος. Εγώ πιστεύω μόνο με συμφωνία κυρίως με τα σούπερ μάρκετ, αν μπορεί να το πετύχει και με τις μεγάλες εταιρείες. Το να προσπαθεί να κάνει έλεγχο τιμών. Δεν πρόκειται. Μόνο με ελέγχου στα θέματα ανταγωνισμού και θέμα τιμολόγησης πολυεθνικών για τα σούπερ μάρκετ.